Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τις πράξεις που μπορούμε να κάνουμε με τους δεκαδικούς αριθμούς. Στους δεκαδικούς αριθμούς ισχύουν όλες οι γνωστές μας πράξεις, δηλαδή οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Αναλυτικότερα θα έχουμε για την πρόσθεση. Η πρόσθεση των δεκαδικών αριθμών γίνεται όπως και στους φυσικούς αριθμούς. Προσθέτουμε τα ψηφία της ίδιας τάξης, βάζοντας τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο, προσέχοντας οι υποδιαστολές να βρίσκονται στην ίδια στήλη, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί. Αφαίρεση. Η αφαίρεση των δεκαδικών αριθμών γίνεται όπως στους φυσικούς αριθμούς. Αφαιρούμε τα ψηφία της ίδιας τάξης, βάζοντας τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο, προσέχοντας ώστε οι υποδιαστολές να βρίσκονται στην ίδια στήλη. Κάτι το οποίο φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί. Πολλαπλασιασμός. Ο πολλαπλασιασμός των δεκαδικών αριθμών γίνεται όπως στους φυσικούς αριθμούς. Έχοντας τελειώσει τον πολλαπλασιασμό, βάζουμε στο αποτέλεσμα την υποδιαστολή τόσες θέσεις από δεξιά προς τα αριστερά, όσα είναι συνολικά τα δεκαδικά ψηφία και των δύο αριθμών. Για παράδειγμα, προσέξτε ότι ο αριθμός 21,32 έχει δύο δεκαδικά ψηφία. Το ίδιο και ο αριθμός 4,12. Άρα, συνολικά έχουμε 4 δεκαδικά ψηφία. Έτσι, κάνουμε κανονικά τον πολλαπλασιασμό όπως θα κάναμε και στους φυσικούς αριθμούς και στο αποτέλεσμα θα πάμε την υποδιαστολή από δεξιά προς τα αριστερά 4 θέσεις. Άρα, θα μπει ανάμεσα στον αριθμό 7 και 8. Ειδικότερα, μια από τις ευκολότερες περιπτώσεις στον πολλαπλασιασμό είναι αυτή ενός δεκαδικού αριθμού με κάποια δύναμη του 10. Αν πολλαπλασιάσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με μία δύναμη του 10, τότε μετακινούμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις δεξιά όσα είναι τα μηδενικά στη δύναμη αυτή. Για παράδειγμα, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό 3,14 με το 10, εφόσον ο αριθμός 10 έχει ένα μηδενικό, τότε η υποδιαστολή θα κινηθεί μία θέση δεξιά, δηλαδή θα πάρουμε ως αποτέλεσμα τον αριθμό 31,4. Αντίστοιχα, εάν πολλαπλασιάσω τον αριθμό 120,5489 με το 100, εφόσον το 100 έχει δύο μηδενικά, τότε η υποδιαστολή θα κινηθεί δύο θέσεις δεξιά. Δηλαδή, θα πάρουμε ως αποτέλεσμα τον αριθμό 12.054,89. Ομοίως, λειτουργούμε και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Διαίρεση. Η διαίρεση δεκαδικών αριθμών γίνεται όπως και η ευκλήδια διαίρεση. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε κάποιους κανόνες. Αρχικά, πριν κάνουμε τη διαίρεση, θα πρέπει να πολλαπλασιάζουμε το διαιρέτη και το διαιρεταίο με την κατάλληλη δύναμη του 10, ώστε ο διαιρέτης να γίνει φυσικός αριθμός. Κατά τη διάρκεια της διαίρεσης, μόλις εξαντληθεί το ακέραιο μέρος του διαιρεταίου, κατεβάζουμε το 0 ως πρώτο δεκαδικό ψηφίο, τοποθετώντας στο πηλίκο την υποδιαστολή. Και στην περίπτωση της διαίρεσης δεκαδικών αριθμών, ιδιαίτερη ευκολία παρουσιάζει η διαίρεση ενός δεκαδικού με κάποια δύναμη του 10. Όταν διαιρούμε έναν δεκαδικό αριθμό με κάποια δύναμη του 10, τότε μετακινούμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις αριστερά, όσα είναι τα μηδενικά σε αυτή την δύναμη. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να διαιρέσουμε τον αριθμό 345,879 με το 100, εφόσον ο αριθμός 100 έχει δύο μηδενικά, τότε η υποδιαστολή θα πρέπει να κινηθεί δύο θέσεις αριστερά, δηλαδή να πάρουμε ως αποτέλεσμα τον αριθμό 3,45879. Ομοίως, εάν θέλουμε να διαιρέσουμε τον αριθμό 3,14 με το 1000, εφόσον ο αριθμός 1000 έχει τρία μηδενικά, θα πρέπει η υποδιαστολή να μετακινηθεί τρεις θέσεις αριστερά. Και πάλι, εφόσον αυτή η μετακίνηση δημιουργεί κάποιες κενές θέσεις, αυτές τις κενές θέσεις τις συμπληρώνουμε εμείς με μηδενικά. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.